Χθες ήταν λοιπόν καθοριστική ημέρα για την τύχη του Χαλουμιού, μετά από όλη αυτή την φασαρία, την περιπέτεια και τον κίνδυνο στον οποίο μπήκε η Κυπριακή Δημοκρατία, διότι δεν έγιναν σωστοί χειρισμοί όπως φάνηκε για το εμπορικό σήμα στη Βρετανία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα θέματα της οικονομίας, αλλά δεν μπορούμε να μην μπούμε στον πειρασμό, κύριε Σιζόπουλε, να σας ρωτήσουμε και για το ζήτημα του Χαλουμιού. Καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα σε όσους διάγουν την περίοδο των διακοπών τους. Ελπίζω ήρεμα, ήσυχα την προσοχή. Όμως πριν αρχίσουμε οτιδήποτε, θεωρώ καθήκον και υποχρέωση μου να υπομνήσω ότι σήμερα είναι η 55η επέτειος από τους βάρβαρους τακτικούς βομβαρδισμούς στην Κυπρία εναντίον των αμάχων. Την προκλητική συμπεριφορά που απέδειξε η Τουρκία, που από τότε ουσιαστικά σηματοδοτούσε την πορεία την οποία θα ακολουθούσε για τον Κυπριακό, και δυστυχώς θα πρέπει για ακόμα μια φορά να πω το απαράδεκτο η Κυπριακή Δημοκρατία να δίνει την δυνατότητα διέλευσης σε έπικους, σε τουρκοκύπριους υποστηριχτές αυτής της ενέργειας να πανηγυρίζουν εις τον θύλακα των κοκκίνων για αυτή τη μαύρη επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πολύ σωστά το υπομνήσαμε και εμείς νωρίτερα, κύριε Σιζόπουλε, 55 χρόνια από αυτά τα τραγικά γεγονότα εκεί στη Λιβύη. Έχουμε και την επίσκεψη και υψηλές επισκέψεις για τους εορτασμούς και τα πανηγύρια. Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι είναι πρόκληση η Κυπριακή Δημοκρατία να παραχωρεί άδεια τη στιγμή που βλέπω τη συμπεριφορά του τουρκικού του κατοχικού καθεστώτος και της Τουρκίας για τέτοιου είδους πανηγυρισμούς. Πανηγυρισμούς για ενέργειες οι οποίες από τότε αποσκοπούσαν στην διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην διχοτόμηση της πατρίδας μας. Άρα πέραν από όλα τα υπόλοιπα ήταν μια βάρβαρη αεροπορική επίθεση σε βάρος αμάχων. Γι' αυτό και τα πλήστα θύματα εκείνης της αντιδρομικής ενέργειας ήσαν οι άμαχοι κάτοικοι της ακριβικής Ηλίριας. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά, κύριε Σιζόπουλε. Χτες ήταν καθοριστική μέρα για την τύχη του Χαλουμιού ως κυπριακό προϊόν. Θα δούμε πώς θα κυλήσει η διαδικασία. Μπαίνουμε στον πειρασμό να ζητήσουμε το σχόλιο σας βεβαίως, διότι φαίνεται ότι ελοχεύει ο κίνδυνος ακόμα και να χάσουμε την πατρότητα, υπό την έννοια ότι και άλλες χώρες θα μπορούν, αν αποτύχουν όλες τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να κάνουν το δικό τους χαλούμι, που θα έχει σοβαρότατα αποτελέσματα αρνητικά στην εξαγωγική δύναμη της χώρας. Αυτό είναι γεγονός, Χρήστο. Αυτός είναι μεγαλύτερος κίνδυνος, πέρα από το γεγονός ότι η Κύπρος χάνει μια πρωτοτυπία, χάνει μια πατέντα, όταν όλες οι χώρες προσπαθούν να τυποποιήσουν και να κατοχυρώσουν την προέλευση δικών τους προϊόντων ως μοναδικό, που αυτό τους δίνει μια ιδιαίτερη αξία και σημασία, ειδικά σε μια περίοδο που το εξαγωγικό μας εμπόριο σαφώς είναι μειωμένο, ότι η κυπριακή οικονομία πια δεν στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, όπως ήταν άλλοτε, αλλά κυρίως στην παροχή υπηρεσιών. Όμως ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση η απώλεια τέτοιων δυνατοτήτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν είναι κάτι το οποίο είναι θετικό. Φυσικά δεν μπορούμε από τώρα να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις και τις συνέπειες που θα υπάρξουν στο μέλλον, όμως θα πρέπει να είμαστε πάντοτε προμηθείς, να διασφαλίζουμε τα καλώς νούμενα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και κυρίως αυτά τα συμφέροντα τα οποία ουσιαστικά είναι προς όφελος συγκεκριμένων παραγωγικών τάξεων της πατρίδας μας. Βλέπετε το Ήταν Υπουργείο... ακόμα μια ασυγχώρητη ολιγορία των αρμοδίων υπηρεσιών, οι οποίες είχαν την ευθύνη, πολυσιεργούσαν συνεχώς και συστηματικά γύρω από αυτή την υπόθεση και να φτάσουμε σε αυτό το δύσκολο αυτή τη στιγμή σημείο όπου τίθεται σε κίνδυνο η πατρότητα ακριβώς της προέλευσης του Χαλουμιού. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και ό,τι έγινε έγινε θα έλεγε κάποιος, αν και δεν είναι έτσι τα πράγματα, θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες εκεί και όπου υπάρχουν, αλλά θεωρείτε ότι υπάρχουν ελπίδες ακόμα? Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Δεν μπορώ να γνωρίζω, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι από τη στιγμή που το ζήτημα αυτό καταλήγει σε θέματα νομικής διαδικασίας, όλες οι πιθανότητες είναι ανοιχτές. Σωστή. Και όλα τα ενδεχόμενα. Ως εκ τούτου, αυτό που τουλάχιστον αυτή την τελευταία στιγμή θα πρέπει να γίνει, είναι να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να διασωθεί η πατρότητα και η προέλευση του Κυπριακού Χαλουμιού. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Εάν όχι, δεν ελπίζω ότι θα αποδοθούν ευθύνες οποιουσδήποτε. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι είμαστε ένα κράτος το οποίο δεν έχει αποδώσει ευθύνες ποτέ και για τίποτε σε τεράστια σκάνδαλα τα οποία έχουν γίνει στην πατρίδα μας. Και ως εκ τούτου, η ασυδοσία είναι κάτι πια που θεωρείται δεδομένο. Γιατί όταν ένα σκάνδαλο το οποίο αποκαλύπτεται, επιβεβαιώνεται, παραμένει ατιμόρυτο,
σαφώς το επόμενο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, το επόμενο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Κύπρος θα μπορούσε σήμερα να ήταν ένας παράδεισος πραγματικά, να υπήρχε μια τεράστια ευημερία του λαού μας, ανεξάρτητα από την κατοχή και τις επιπτώσεις που αυτή προκάλεσε. Όμως είμαστε δυστυχώς, πρέπει να το πω, ένας αυτοκαταστροφικός λαός, με αποφάσεις και ενέργειες τις οποίες είτε από άγνοια, είτε από κακή συναισθηματική φόρτιση, είτε λαθασμένες εκτιμήσεις και προσεγγίσεις καταλήγουμε, οδηγηθήκαμε εδώ που έχουμε σήμερα οδηγηθεί. Με τα τεράστια οικονομικά προβλήματα, τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα, αλλά ακόμα και τους κινδύνους που ελοχεύουν όσον αφορά το εθνικό μας ζήτημα, γιατί ακριβώς το πλαίσιο τίθεται της καλής θέλησης και της καλής διάθεσης, και για να πιστοποιήσουμε ότι εμείς είμαστε θετικοί, προχωρούμε από υποχώρηση σε υποχώρηση για να καταλήξουμε σε άκρως επικίνδυνα επίπεδα για την προοπτική, την εθνική και τη φυσική επιβίωση του λαού μας. Πάντως, στην περίπτωση του Χαλουμιού δεν είδαμε να ανοίγει καμία μύτη, κύριε Σιζόπουλε. Δεν είδαμε μεγάλες και σοβαρές αντιδράσεις που να αναγκάσουν ακόμα και την κυβέρνηση να αλλάξει στρατηγική ή να αλλάξει τις αποφάσεις της, όπως έγινε με την περίπτωση της αύξησης του εταιρικού φόρου από το 12,5% στο 15%, όπου ο Υπουργός Οικονομικών είχε κάνει πρόταση στους παραγωγικούς φορείς. Εκείνοι αντέδρασαν άμεσα, μαζικά και πολύ έντονα, και τελικά το πήρε πίσω ο Υπουργός Οικονομικών. Και αυτό θα υπενθυμίσω ότι παλαιότερα η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, το κόμμα μάλλον, το κυβερνών κόμμα, όταν υπήρξε θέμα να αυξηθεί κατά 1% ο εταιρικός φόρος, είχε αντιδράσει έντονα. Και καλώς είχε αντιδράσει τότε. Τώρα γιατί επιχειρεί και μάλιστα να πάμε στο 15%. Και μάλιστα σε μια περίοδο όπου υπάρχουν βαριές φορολογίες, να υπενθυμίσω ότι πέραν από όλα τα απόλυτα έχουν αυξηθεί οι εισφορές στο Ταμείο Κεντρικών Ασφαλίσεων. Χάσαμε την επαφή, κύριε Σιζόπουλε, μας ακούτε? Προφανώς χάθηκε η επικοινωνία με τον κύριο Σιζόπουλο, θα επανέλθουμε. Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Πρώτο, έχοντας ανακτήσει την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μαρίνο Σιζόπουλο, μας ακούτε? Χρήστο, φαίνεται ότι τα όσα λέμε ενοχλούν και τις ραδιοσυχνότητες. Ας μην είμαστε συνωμοσιολόγοι. Λοιπόν, δεν είμαστε συνωμοσιολόγοι, γιατί τα λέμε ανοιχτά. Συνωμοσιολόγοι, ιδίως όταν θα κάνω στο παρασκήνιο. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ωραία, λοιπόν, ας επιστρέψουμε στο ζήτημα της αύξησης, της επιχειρούμενης μάλλον. Επιχειρήθηκε, αλλά δεν έγινε τελικά, η αύξηση του εταιρικού φόρου από το 12,5% στο 15%. Αυτό το οποίο θεωρώ ως πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όχι μόνο δεν πρέπει να αυξηθούν οι φορολογίες, αλλά σταδιακά πρέπει να παρατηρηθεί μείωση των φορολογιών σε διάφορα επίπεδα. Γιατί αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει αφενός μεν την επιχειρηματική δραστηριότητα, θα βοηθήσει τη διακίνηση του χρήματος, και να ξέρουμε κάτι, ότι όσο ανεβαίνει η φορολογία, τόσο αυξάνει η παραοικονομία. Και από τη στιγμή που δεν έχεις τους μηχανισμούς για να μπορέσεις να επιτυχάνεις άμεσο έλεγχο, και κυρίως από τη στιγμή που έχουμε επιβεβαιώσει ότι είμαστε ένα κράτος στο οποίο δεν επιβάλλουμε ποινές και κυρώσεις, και λυπούμε να παρατηρήσω ότι ακόμα και στο τμήμα φορολογίας τα προβλήματα είναι τεράστια, και όσον αφορά τις διαδικασίες και όσον αφορά την ίσπραξη των φόρων, αλλά και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να προχωρούν και να επιλύονται με μεγάλη ταχύτητα, υπάρχει μεγάλη κολλησιεριά και μεγάλη καθυστέρηση. Και δεν είναι τη ώρα αυτή τη στιγμή να αναφέρω, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα, υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες ταλαιπωρούν και ταλανίζουν. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αν ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την παραοικονομία, ας αυξήσουμε τη φορολογία. Πάντως η φοροεισπρακτική δυνατότητα του κράτους δεν ήταν το ζητούμενο για τον Υπουργό. Ήταν η διεθνής θέση, η διεθνής εικόνα, η διπλή φορολογία, και τέτοιους λόγους επικαλέστηκε για να προχωρήσει στην ιδέα για αύξηση του φόρου. Είναι φυσικό ότι θα επικαλεστούν τέτοιες ιδέες και ενδεχομένως θα προβάλλουν αυτές τις θέσεις, γιατί θα συγκαλύψουν τις αδυναμίες οι οποίες υπάρχουν σήμερα όσον αφορά τη φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους. Και καλά θα είναι να γνωρίζουμε και πόσα είναι τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια του ανίσπραστου φόρου. Θα μου πεις ότι αρκετά από αυτά ενδεχομένως να πρέπει να διαγραφούν, γιατί οι εταιρείες αυτές ενδεχομένως να έχουν κλείσει, τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα μπορεί να βρίσκονται σε πτώχευση. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί υπήρξε μεγάλη χρονική καθυστέρηση στην ίσπραξη αυτών των φόρων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν είτε εταιρείες, είτε σκόπιμα είτε όχι, σε πτώχευση, όπως και φυσικά πρόσωπα. Γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όταν αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ο φορολογούμενος πολίτης θα παραλάβει τις φορολογικές δηλώσεις, τα καθαριστικά σημειώματα του 2012, μας τιμά ως κράτος. Αυτό το γνωρίζετε?
Όχι, ναι, αυτή τη στιγμή θα παραλάβουμε τα καθαριστικά φορολογικά σημειώματα του 2012 και σήμερα είμαστε στο 2019. Όταν λοιπόν οι υπηρεσίες καθυστερούν τουλάχιστον 5 χρόνια από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για να κάνουν τα καθαριστικά σημειώματα για να διεκδικηθεί ενδεχομένως το υπόλοιπο του φόρου, mm-hmm. σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι λογικό ότι κάποιες εταιρείες θα κλείσουν, ότι ενδεχομένως κάποιοι θα κηρύξουν πτώχευση, ειδικά μέσα στις σημερινές συνθήκες που υπάρχουν? Τι κάναμε για να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση? Παντός, δεν είναι το μοναδικό που μπορώ να πω. Έχει πολλές περιπτώσεις που μπορώ να πω που ακριβώς αυτά τα τμήματα είναι επίκως απαράδεκτα όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας. Παντός, υπάρχει εδώ, και ολοκληρώστε. Δεν θα επιρρύψω τις ευθύνες αποκλειστικά στο προσωπικό, θα επιρρύψω τις ευθύνες στις διαδικασίες που ακολουθούνται. Υπάρχει πάντως και μεγάλη συζήτηση για την ενοποίηση της φορολογικής στρατηγικής των φορολογικών συντελεστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, εν πάση περιπτώσει. Θεωρείτε ότι ενδεχομένως, και μία σκέψη κάνουμε έτσι στον αέρα, η νέα Κομισιόν, η νέα Πρόεδρος της Κομισιόν και οι επίτροποι που θα έρθουν θα βάλουν μπροστά αυτή τη διαδικασία? Οπότε θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε και επί τούτου, υπό την έννοια ότι η Κύπρος έχει έναν αρκετά ελκυστικό φορολογικό συντελεστή για τις εταιρείες, μαζί με τα όποια βήματα έχει κάνει για να κλείσει και να σφραγίσει τις όποιες υποψίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για παράνομες δραστηριότητες. Ότι οι ηγέτιδες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως η περίπτωση της Γερμανίας, ότι θα επιχειρήσουν στο πλαίσιο δίθεν μιας ενοποίησης διαφόρων θεσμών ουσιαστικά να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα, αυτό είναι γεγονός. Όπως επίσης η κατάργηση της οποιασδήποτε προστατευτικής διαδικασίας σε ξένα αγροτικά ή άλλα προϊόντα. Ποιες χώρες έχει πλήξει ως επιτοπλίστων? Έχει πλήξει κυρίως στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, mm-hmm. που στηρίζονταν περισσότερο σε θέματα μικροβιομηχανίας, σε θέματα αγροτικής και ακτινοτροφικής πολιτικής και οικονομίας. Έχει, γιατί από την άλλη πλευρά μπορεί η Γερμανία ή κάποιες από τις υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης ή της Βόρειας Ευρώπης να έχουν απολέσει ενδεχομένως κάποια εισοδήματα όσον αφορά το πλήγμα το συγκεκριμένο στους συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας τους. Αλλά από την άλλη πλευρά, λόγω της υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει η βιομηχανική τους παραγωγή, αυξάνουν σε αυτές τις χώρες, είτε αυτή λέγεται Ινδία, είτε λέγεται Κίνα, είτε λέγεται ενδεχομένως χώρες της Λατινικής Αμερικής, τα προϊόντα τα οποία εξάγουν. Άρα λοιπόν το ισοζύγιο τους, το εμπορικό τους ισοζύγιο, είναι θετικό. Ενώ στην περίπτωση των μεσογειακών χωρών, όπου περισσότερον η οικονομία τους στηρίχθηκε σε μια μικρότερου τεχνολογικού επίπεδου βιομηχανία όσον αφορά την παραγωγή προϊόντων και κυρίως στην αγροτική και στην εκτινοτροφική πολιτική, βλέπετε πού βρίσκεται η κατάσταση. Πού είναι σήμερα η βιομηχανική παραγωγή στην Κύπρο? Πού είναι η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα ή στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία? Ακόμα και η Ιταλία, που είναι μια χώρα υψηλής τεχνολογίας, αντιμετωπίζει τεράστια mm-hmm. προβλήματα. Εδώ λοιπόν οι χώρες αυτές έλαβαν οποιαδήποτε προστατευτικά μέτρα προς όφελος αυτών των χωρών ή στήριξαν αυτές τις οικονομίες? Σαφώς όχι. Αυτό που ενδιαφέρει σήμερα τη Γερμανία, και λυπούμε να το πω, αυτό που δεν κατάφερε εμπόλεμα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να πετύχει για τον έλεγχο της Ευρώπης, επιχειρεί σήμερα μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως την οικονομική πολιτική την οποία επιβάλλει μέσα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να το πετύχει. Να έχει μια αναπόλυτη επικυριαρχία στον ευρωπαϊκό χώρο. Αδιαφορώντας για το πού θα είναι οι οικονομίες των υπολείπων χωρών, αδιαφορώντας για το ποιο θα είναι το βιωτικό επίπεδο των διαφόρων λαών. Άρα λοιπόν εδώ η Κύπρος οφείλει, όπως και άλλες χώρες, να προστατεύσουν ορισμένα και κεκτημένα δικαιώματα που να διασφαλίζουν σε κάποιο βαθμό την οικονομική και την κοινωνική προοπτική των λαών τους. Κύριε Σεζόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν μιλήσαμε για τις εκπίσεις. Θα το πούμε σε άλλο, επεισόδιο, διότι εξαντλήθηκε ο χρόνος. Φάγαμε τον χρόνο με το χαλούμε. Έχουμε και εδώ καινούργια δεδομένα και πολύ σύντομα θα έχουμε και καινούργιες προτάσεις ως ΕΔΕΚ. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μαρίνος Σεζόπουλος, πρόεδρος της ΕΔΕΚ.